Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Και φυσικά μετά το αθλητικό δελτίο του Θανάση Περιβολιώτη, μην ξεχνάτε starsports.gr, 24 ώρες συνεχής έτσι, αθλητική ενημέρωση από τους αθλητικογράφους του Star Κεντρικής Ελλάδας. Πάμε στα Survivor News. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα επεισόδιο, θα το έλεγε κανείς βατό. Α, όχι. Είναι ρε παιδί μου οι γνωστές καταστάσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός reality show. Γι' αυτό και τα νούμερα τηλεθέασης λίγο έπεσαν από τα 30-40 που είχε. Μια και χτύπησε 28,5. Γιατί έφυγε η Κωνσταντίνα, τέλος. Παιδιά, έφυγε η Βασίλισσα. Έφυγε η Βασίλισσα. Βασίλισσα. Έφυγε. Όχι τίποτα, αλλά εμείς με ποιον θα γελάμε τώρα στο τέτοιο. Ναι. Με ποιον θα γελάμε εμείς στο Twitter. Ναι, καλά, έχουμε να γελάμε με τον Χάρο, έχουμε να γελάμε με τον έναν, με τον άλλο, με τη Μελιένα. Μελίνα είναι ξινή. Γι' αυτό. Δεν έχουν χαρακτηρίσει ότι μοιάζουν με τη Μελίνα, παιδιά. Λίγο τις φέρνεις. Στο τούτο. Στο πρόσωπο. Μου το είπαν και άλλοι χτες. Αν είναι δυνατόν πια. Μοιάζω εγώ με τη Μελίνα. Για πάμε, τι έγινε άλλο στο Survivor. Καλά, αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση. Αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση, εντάξει, σιγά τώρα. Και εσύ. Λοιπόν, στο Survivor λοιπόν χθες. Όχι, δεν είναι η Μελίνα, την από κοντά. Τι άλλο έγινε χθες, για πες. 28,5% λοιπόν χτύπησε το Survivor το χθεσινό επεισόδιο. Ήταν ένα επεισόδιο όμως, παιδιά, όπου έπαιξε μία φράση για τον Θοδωρή Θεοδωρόπουλο που έκανε αίσθηση. Η φράση ήταν η εξής. Ίσως έχει διαταραχθεί η προσωπικότητά σου. Άκου τώρα να δεις. Του Θοδωρή η προσωπικότητα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Ναι. Διότι απόψε στο Survivor διάσημοι και μαχητές θα παλέψουν σκληρά για να κερδίσουν το έπαθλο επικοινωνίας. Θέλω κι εγώ βέβαια να κερδίσω το έπαθλο επικοινωνίας για να μιλήσω με την ξαδέρφη μου την Ντούλα που δεν μιλάμε πολύ γιατί είχαμε τσακωθεί με τα κληρονομικά. Αν μπορεί, ας το κάνουν και εμένα. Στο τρέιλερ που παίζει από χθες το βράδυ, η Κατερίνα. Αυτό εσύ το λες έτσι, στο δικό σου. Προφανώς. Νόμιζα ότι το είπε κάποιος από εκεί, γιατί. Όχι, παιδί. Ανεβάζω story τώρα με το τέτοιο που βγάλαμε πριν, γι' αυτό το τέλος. Λοιπόν, στο τρέιλερ που παίζει από χθες το βράδυ, η Κατερίνα Δαλάκα ξεκαθαρίζει. Έχω πεισμώσει πάρα πολύ. Δεν δέχομαι από τον εαυτό μου την παραμικρή ήττα στο παιχνίδι σήμερα. Σοκ. Μίλησε η Δαλάκα αρχικά. Στο τρέιλερ όμως. Φάγανε! Ποιος με γλωσσοτρώει! Στο τρέιλερ όμως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και σε κάτι άλλο, παιδιά, θέλω να σας πω. Γίνεται ένας πανικός, διότι ο Θοδωρής Θεοδωρόπουλος με τη στάση που κρατά στα τελευταία επεισόδια φαίνεται πως σταδιακά μπαίνει στο στόχαστρο της ομάδας. Μάλιστα, ακούμε και τα πρώτα υπονοούμενα πως ο παίκτης μπορεί να μην είναι καλά ψυχολογικά. Και λέει η Ντάρια η Τουρόβνικ, νιώθω ότι κάποια παιδιά αρχίζουν και επηρεάζουν λίγο αρνητικά την ομάδα. Έχω γνωρίσει πραγματικά έναν άλλον άνθρωπο από την αρχή του παιχνίδιου. Αφού λέγεται Τουρόβνικ. Για πες. Μπορείς μικρή να έβλεπε το τραγούδι σου, να έβλεπε το παιδικό σου ενσούλες. Λοιπόν, Βιργινία η Δίκαια. Λεούση. Βιργινία Δικαιούλια. Ίσως η πείνα, λέει, να τον έχει επηρεάσει και να έχει διαταραχθεί η προσωπικότητά του. Διαταραχές προσωπικότητας στο Survivor 2018. Το καημένο και αυτό πιάστηκε στα χέρια την προηγούμενη φορά. Σήμερα τα βάζουν με αυτόν. Δηλαδή, Απ' την άλλη, η συνονόματή σου και πολύ καλή σου φίλη, Μελίνα, καμία σχέση. Αλλά δεν έχει σημασία. Καρφώνει τον Θοδωρή. Άκου τώρα να δεις τι λέει. Τα έχουν βάλει με τον Θοδωρή σε ένα επεισόδιο Θοδωρής εναντίον όλων, θα λέγεται. Λέει η. Κατά το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα των μαχητών του Survivor, δεν πρόκειται να φτιάξει αρχικά. Από την αρχή του παιχνιδιού, η μπλε είναι σχεδόν χωρισμένη στα τρία. Ένας εδώ, ένας εκεί, ένας παραπέρα. Σαν την Ανούλα που πήγε μετά την έκρηξη. Καλά, από την αρχή δεν ήταν ομάδα αυτή. Συγγνώμη που δεν μιλάω τόση ώρα, αλλά ανέβαζα μια ιστορία, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβατε τα δύο. Στις ομάδες τώρα, λοιπόν, Γκότσης Μελίνα, Αγόρου Θεοδωρόπουλος, ενώ υπάρχουν και ουδέτεροι που δεν παίρνουν θέση μεταξύ των δύο. Σου λέει καθόλου τίποτα. Είχα μια Καταρίνα Γκότση συμμαθήτρια στο δημοτικό. Φαντάζομαι δεν έχουν. Δεν νομίζω. Όχι, όχι, όχι. Και λέει, κατά τη διάρκεια, λέει ο Γκότσης τώρα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αγωνιζόταν η Μελίνα με τον Κώστα και όπως πάντα εμείς με τα παιδιά κάναμε υποθέσεις για τη σωστή απάντηση στο quiz που είχαν χθες.
Προχθές. Ο Θοδωρής γύρισε με ειρωνικό ύφος και λέει: «Ρε Ηλία, μεταξύ μας, κάθεσαι και βοηθάς και προσπαθείς να πεις τη Μελίνα τη σωστή απάντηση. Ήταν πολύ εριστικός και επιθετικός απέναντί μου. Δεν μπορώ να γνωρίζω το λόγο που συνεχίζεται όλο αυτό και η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί πρόβλημα και σε μένα και στην ομάδα. Άκου τώρα τι λέει ο Γκότσης». Απ' την άλλη, η Μελίνα λέει ότι η αντίδρασή του ήταν πάρα πολύ υπερβολική. Σηκώθηκε πάνω και απείλησε τον Ηλία ότι όταν βγουν έξω θα τα πούνε. Και όλα αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζονταν καν να κάνει. Και λέει και ο Θοδωρής τώρα: «Ο Ηλίας το θεωρεί λογικό να μιλάει όταν παίζει η Μελίνα εναντίον του Κωνσταντίνου. Προφανώς, γιατί ήθελε να πάρει το έπαθλο να το μοιραστεί. Είμαι λίγο σαν μια βόμβα έτοιμη να σκάσει. Θα ακούσουμε ένα καλά πουβ από τον Αϊδομήνικο. Εδώ υπάρχει πολύ ψευτιά», λέει, «Bomba, και υποκρισία». Και φυσικά, χθες στο Survivor Πανόραμα βγήκε η είδηση της χρονιάς. Θέλω να σας πω. Ξέρετε εσείς ότι πέρυσι υπήρχε καυγάς βασάλους παλιάρα που δεν έδειξε ποτέ ο Sky? Όχι, δεν το είχαμε δει πέρυσι. Κι όμως, γυρίζει και λέει ο βασάλος: «Θυμάσαι κάτι τσακωμούς που είχαμε εμείς? Ρώτα τον Κώστα να σου πει, ήταν καλεσμένος ο μισθοφόρος. Είχαμε τσακωθεί», λέει, «πριν το quiz. Ο μισθοφόρος εντωμεταξύ την ίδια μπλούζα που φοράει ο Survivor φοράγε». Γενικότερα, όταν είχε μπει ο παλιάρα στους μαχητές, τον είχαν λίγο. Του πεταματού. Ναι, ήταν λίγο επιθετική μαζί του, ας πούμε. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είχε δείξει κάποια συγκεκριμένη εξωσαρία. Είχαμε τσακωθεί, λέει, πριν το quiz εκεί στην είσοδο, αλλά δεν το έδειξε ποτέ η κάμερα. Όχι εγώ με τον Κώστα. Άστο τώρα, αφού πέρασε με το σπαλιάρα για μία ερώτηση. Μου είπε: «Γιατί απάντησες έτσι?» Του είπα: «Εσύ που απάντησες κάτι άλλο, έτσι είσαι καλύτερος». Και τσακωθήκαμε. Να αλλάξουμε λοιπόν το Survivor, τον τίτλο, και να το πούμε πρώτη δημοτικού στον Άι Δομήνικο. Εντάξει, μου να σου πω κάτι, δεν ξέρεις τι εκρήξεις μπορεί να σου βγουν ή τι, πώς το λένε, συμπεριφορές υπό αυτές τις συνθήκες. Ας φάνε τη γνωστή τη σοκολάτα που κάνει σαν τίβα όταν πεινάνε. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα Survivor News για σήμερα. Υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να σου βγουν μια συμπεριφορά έτσι περίεργη, δεν ξέρεις.